Μετά από 133 ημέρες σκληρών συγκρούσεων με τους εξτρεμιστές του Ισλαμικού κράτους, οι πρόσφυγες της θρηλυκής πόλης Κομπάνη επιστρέφουν πίσω. Sorry. Ο δρόμος προς τα τουρκικά σύνορα γεμίζει καθημερινά από αυτοκίνητα Κούρδων. Ό,τι πήραν μαζί τους, δραπετεύοντας πριν από 4 μήνες από την πόλη, τώρα είναι ξανά φορτωμένος στις καρότσες για την επιστροφή. Στο μεθοριακό φυλάκιο, ο έλεγχος από τις τουρκικές αρχές είναι αυστηρός. Η βιντεοσκόπηση απαγορεύεται. Πίσω από αυτή τη μεγάλη πράσινη μεταλλική πόρτα κρύβεται η Κομπάνη. Όχι όμως και οι τρύπες του τσιμεντένιο τείχος, οι οποίες επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες των Κούρδων ότι οι τσιγκαντιστές είχαν εξαπολύσει επίθεση μέσα από το έδαφος της Τουρκίας. Είναι οι πρώτες εικόνες μέσα από την πόλη. Όσοι μπαίνουν, σαστίζουν καθώς αντικρίζουν μια πόλη ισοπεδωμένη, ελεύθερη αλλά νεκρή. Οι περισσότεροι έξω από τα αυτοκίνητά τους στέκουν ξαφνιασμένοι από το μέγεθος της καταστροφής. Οικογένειες φορτωμένες σε καρότσες προσπαθούν να αναγνωρίσουν στα συντρίμια από τα σπίτια τους. Στο τέλος των δρόμων, ακόμη απλωμένα τα σεντόνια, προστασία από τους ελεύθερους σκοπευτές. 80% της πόλης δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ζωή, δηλαδή δεν λειτουργεί τίποτα. Δεν έχουν καν νερό για να τους δώσουν. Δεν έχουν τρόφιμα, δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν τίποτα. Ο γιατρός Ιμπραήμ Μουσλέμ έψαξε πολύ να βρει την γειτονιά του πνιγμένη στα συντρίμια και τις λάσπες. Η βιομηχανική ζώνη της πόλης ισοπεδωμένη, κάποιοι περπατούν σαστισμένοι και ψάχνουν κατάλημα. Κάποιοι άλλοι χαμογελούν περήφανα. Με τις οικογένειές τους έμειναν εκεί, κρυμμένοι σε υπόγεια, μέσα στην Κομπάνη, σε όλη την πολιορκία. Εγώ έμεινα εδώ στην άκρη της πόλης. Έκατσα πίσω να βοηθήσω. Ήμουν εδώ σε όλη την πολιορκία. Εμείς μείναμε εδώ, στο υπόγειο. Ευτυχώς εδώ στο σπίτι δεν μπήκαν τσιχαντιστές, αλλά έφταναν οβίδες. Εδώ δίπλα χτύπησαν ένα σπίτι. Άμα γυρίσεις έξω στη γειτονιά, θα δεις πολλές οβίδες που δεν έχουν ακόμα εκραγεί. Τα περισσότερα κτίρια είναι ναρκοθετημένα από τους τσιχαντιστές. Εθελοντές με αυτοθυσία χωρίς γνώσεις ήδη μαζεύουν σε ειδικά υπόγεια ό,τι νάρκες εντοπίζουν. Αυτά όλα είναι νάρκες που είχαν βάλει τσιχαντιστές. Είναι νάρκες για τάγκ, για πεζούς, τα είχαν βάλει σε σπίτια. Υπάρχουν και πολλά παγιδευμένα αυτοκίνητα. Μαγαζιά σπασμένα και λελετημένα από τους τσιχαντιστές. Ό,τι έκλεψαν ήδη το έχουν πουλήσει στα βαζάρια της Μοσούλης. Όσοι επιστρέφουν προσπαθούν να περισσώσουν σε σακούλες ό,τι σώζεται μέσα από τα συντρίμια. Ό,τι ηλεκτρικό υπήρχε και μηχάνια, αυτοκίνητα και αγροτικά εργαλεία τα έχουν κλέψει, τα έχουν πάρει και ό,τι δεν μπορούσαν να τα πάρουν τα έχουν καταστρέψει. Ο Αμπτουλάχ έμεινε πίσω για να πολεμήσει. Όπως εξηγείται, τον φόβησαν οι τσιχαντιστές, αλλά αυτό που άφησαν πίσω, μια πεθαμένη πόλη. Από το σπασμένο τζάμι του αυτοκινήτου φαίνονται οι λιγοστές γειτονιές που έμειναν όρθιες. Εδώ θα πρέπει να φιλοξενηθούν οι 25.000 πρόσφυγες που ήδη έχουν επιστρέψει από το σύνολο των 200.000 κατοίκων της Κομπάνη. Κάνουμε έκκληση να ανοίξει ανθρωπιστικός διάδρομος από την Τουρκία. Χρειαζόμαστε τρόφιμα, ρεύμα, υπάρχουν πολλά μωρά που χρειάζονται πάνες και γάλα. Οι Τούρκοι γιατί δεν αφήνουν να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια που έχει φτάσει στα σύνορα από πολλές χώρες και από την Ελλάδα? Προσπαθούν να νικήσουν την Κομπάνη τώρα με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή με το εμπάργκο στα τρόφιμα, με το ότι δεν υπάρχει που να μένουν αυτοί οι άνθρωποι. Εφόσον δεν θέλετε να έρθουν λάθρομετανάστες στην Ευρώπη, βοηθήστε τους να επιστρέψουν στα πατρίδα τους. Δεν φοβούνται τους Ισλαμιστές, τους έχουν νικήσει. Ο φόβος τους είναι ότι η διεθνή κοινότητα θα τους ξεχάσει.